Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς προχωράει η αφαίρεση των κυρτωμάτων από τους κυπριακούς δρόμους. 2.500 είναι περίπου τα ακατάλληλα κυρτώματα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και πρέπει να αφαιρεθούν. Επί του παρόντος έχουν αφαιρεθεί 50 κυρτώματα παγκύπρια. Έχουμε δεσμευτεί ότι θα κάνουμε, θα αφαιρέσουμε τα κυρτώματα, αλλά θα πάρει κάποιο χρόνο. Δεν μπορούσε μια μέρα να γίνουν όλα αυτά. Το δε αρμόδιο σώμα το οποίο εγκρίνει ή όχι την εγκατάσταση νέων κυρτωμάτων έχει γίνει πολύ πιο αυστηρό στην αξιολόγηση των αιτημάτων. Η δαπάνη αφαίρεση των κυρτωμάτων είναι τεράστια για το κράτος, αφού υπολογίζεται πως θα κοστίσει συνολικά 5 εκατομμύρια. Από τις μέχρι τώρα αφαιρέσεις διαφάνηκε πως για κάθε ένα κύρτωμα χρειάζονται 1.500 με 2.000 ευρώ για την αφαίρεση και την αποκατάσταση του δρόμου. Συνεπώς, εμείς προγραμματίζουμε να βρούμε έναν τρόπο, όπως επιχορηγούσαμε την κατασκευή των κυρτωμάτων, προγραμματίζουμε να εφαρμόσουμε ένα παρόμοιο σύστημα που βασικά θα χρηματοδοτούμε τους δήμους και τις κοινότητες να μπορέσουν να προχωρήσουν να αφαιρέσουν τα κυρτώματα. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα κυρτώματα έξω από τις σχολικές μονάδες, τα οποία θα παραμείνουν για λόγους ασφαλείας. Αν και στο κάδρο του Υπουργείου είναι και η εγκατάσταση καμερών που έχουν τη δυνατότητα καταγραφής παραβάσεων, είτε ταχύτητας είτε παράνομη στάθμευσης, εκεί όπου θα αφαιρεθούν τα κυρτώματα, σύμφωνα με τον Υπουργό, αυτή θα είναι η έσχατη λύση. Δεν πιστεύω ότι είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα το σύστημα φωτοεπισύρασης. Πρέπει να χρησιμοποιείται με φιδό. Υπουργείο Μεταφορών και Τμήμα Δημοσίων Έργων επεξεργάζονται εναλλακτικούς τρόπους κυκλοφοριακής ύφεσης για να αποφευχθεί η εγκατάσταση καμερών. Για παράδειγμα, σαν νησίδες ή σαν περιορισμοί στο πλάτος του δρόμου ή σαν τετράγωνα κυρτώματα, όχι οριζόντια που αποκλείουν όλο το σύστημα, τα οποία επιτρέπουν σε οχήματα όπως ασθενοφόρα ή πυροσβεστικές να περάσουν χωρίς να ταλαιπωρήσουν τους ασθενείς που μεταφέρουν, τα οποία και στο εξωτερικό έχουν χρησιμοποιηθεί και φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ολοκληρωμένη μελέτη του Τμήματος Δημοσίων Έργων για τις εναλλακτικές επιλογές θα παραδοθεί στα χέρια του Υπουργού τις αμέσως επόμενες ημέρες. Τα πρώτα κυρτώματα στην Κύπρο τοποθετήθηκαν την δεκαετία του 90 και από τότε πολλά δεν έτυχαν επιδιόρθωσης.